Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα, άλλη μια Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα, εκτάκτος λοιπόν, όχι άλλη μια Πέμπτη όπως πήγα εκ παραδομής να πω. Πέμπτη αύριο, αλλά η Δημοτική Αρχή μας έβαλε Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα κάνουμε την εκπομπή μας σήμερα εκτάκτος. Λάσπη λοιπόν, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, Δημήτρης Πετρόπουλος στην κάμερα. Μαζί μου ο Νεκτάριος Αρδιανός, ο φίλος και Δημοτικός Σύμβουλος Νεκτάριος Αρδιανός. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και ευχαριστώ, Νεκτάριε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μου ρίξεις λάσπη. Είσαι πολύ μπάσος, χαίρομαι, γιατί δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα στον ήχο, διότι έρχονται και άνθρωποι πολύ χαμηλού τόνου φωνής, οπότε έχουμε θεματάκια. Εγώ είμαι χαμηλού προφίλ. Εσύ είσαι χαμηλού προφίλ και υψηλού τόνου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για δύο λόγους. Καταρχήν, διότι έχεις εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο στη Νέα Σμύρνη με την παράταξη του Γιώργου του Λαρίση πρωτοβουλία. Και συγχαρητήρια διότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ορίστηκες να αναλάβεις την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό έργο λοιπόν. Καλή θητεία. Καλή θητεία σε όλους σας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Ήταν έντονη η περίοδος, φαντάζομαι και εσύ την έζησες. Έχουν συμβεί αρκετά. Έχουν συμβεί αρκετά. Εγώ για να σου δώσω λοιπόν την πρώτη πάσα, θα σου πω ότι ο Γιώργος Λαρίσης ήταν ο νικητής των εκλογών. Με την έννοια που καταλαβαίνεις. Σχολίασέ μου λίγο τα προεκλογικά. Εντάξει, ήταν ο νικητής των εκλογών, γιατί τα ποσοστά που μας δίνανε, άλλοι μας δίνανε 3%, άλλοι μας δίνανε 6%. Εμείς βέβαια στην παράταξή μας, καταρχάς ήμασταν δύσκολο να μετρηθούμε στατιστικά, γιατί ήμασταν καινούριο συνδυασμός. Πράγματι. Δεν υπήρχε ούτε μέτρο σύγκρουση ούτε τίποτα. Αλλά εμείς μέσα στην παράταξη ξέραμε. Δηλαδή, ο πιο απεσιόδοξος έλεγε ότι θα πάρουμε 10%, ο πιο αισιόδοξος έλεγε ότι θα πάρουμε 20%. Οπότε πήραμε 14%, που είναι περίπου στη μέση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Και κατά κάποιο τρόπο, επειδή τελικά καταλήξαμε στη συμπολίτευση, ναι, είμαστε. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό. Ναι, αναγνωρίζοντας ότι μια πολύ νέα προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε νομίζω Δεκέμβρη-Γενάρη ατομικά από τον Γιώργο Λαρίση και τελικά κάνατε ένα συνδυασμό ικανό να μπορεί να κατέβει στις εκλογές, σκέφτηκες ποτέ, δεν ξέρω, είσαι και άνθρωπος που δεν είχες ασχοληθεί με τα κοινά στη Νέα Σμύρνη, σκέφτηκες ποτέ γιατί σε αυτό το συνδυασμό δεν υπάρχουν ήδη αιρετοί?
δεν είχε. Γιατί δεν ήταν, ας πούμε, ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε, που να ήταν ήδη δημοτική συμβουλή, ή δεν σας απασχόλησε ποτέ. Δεν με απασχόλησε ποτέ. Δεν σε απασχόλησε ποτέ. Πράγματι, μία σειρά προσώπων, επειδή και εγώ γνωρίζω τα κομμάτια, άγνωστοι στο πολιτικό κομμάτι, κατά τα άλλα ο καθένας έχει και την ιστορία του, έχει και την προσωπική του καριέρα, και εσύ και ο Γιώργος Ολαρίσης και ο Πέτρος ο Κουκάς. Πώς έζησες τον προεκλογικό αγώνα? Ήταν μια ευχάριστη περίοδος για μένα. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή από τις πιο έτσι, ήταν μια ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Όλο αυτό, εμείς δεν είχαμε πίεση, δεν είχαμε να χάσουμε, να κερδίσουμε τίποτα. Σωστά. Ήμασταν ένας καινούριος συνδυασμός. Ξέραμε ότι θα πηγαίναμε, είχε αλλάξει και ο νόμος, ξέραμε ότι θα, εμείς όπως το υπολογίσαμε, ξέραμε ότι θα ήμασταν εκεί. Άρα το... Ήμασταν χαλαροί, πολύ χαλαρά. Θεωρείς ότι το momentum της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν μετρημένο βέβαια, σας έδωσε μία έξτρα όθηση μεγάλη, μικρή? Μας έδωσε μία όθηση, γιατί ήταν ευρωεκλογές, βουλευτικές και καταρχάς ήταν περιφερειακές ευρωεκλογές και δημοτικές μαζί. Uh-huh. Ήταν και βουλευτικές κοντά. Επομένως, όλο αυτό οδήγησε έτσι σε μια συσπήρωση uh-huh. των ψηφοφόρων. Βέβαια, σαν καινούριο συνδυασμό, ίσως δεν μας πίστεψαν. Οι ψηφοφόροι ή οι παλιότεροι. Δεν ξέρω, όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά είχαμε μια καλή δυναμική. Μίλησε μου λίγο για τους δύο, όσο μπορείς δεδομένης και της σύμπραξης, μίλησε μου για τους δύο πόλους οι οποίοι τα τελευταία διψήφιο αριθμό χρόνων τρέχουν το Δήμο Κουτελάκης-Τζουλάκης. Έβλεπες νίκη του Τζουλάκη, έβλεπες οριακή νίκη του Κουτελάκη, τι βλέπατε? Βλέπαμε οριακή νίκη, βλέπαμε νίκη του Τζουλάκη mm-hmm. στον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο γύρο τα αφήναμε όλα ανοιχτά. Άρα βλέπατε να υπάρχει σαφώς και δεύτερος γύρος, δεν βλέπατε 50 ας πούμε στον Τζουλάκη. Όχι. Γιατί πιστεύαμε και εμείς ότι θα πάρουμε ένα καλό ποσοστό. Επομένως, πιστεύουμε ότι δεν θα κατόρθουμε κάποιος να πάρει πάνω από 50%. Οπότε πιθανόν να αφαιρούσατε λίγο από εκεί, κάπως έτσι να το δω. Και από τους δύο, δεν ξέρω. Και από τους δύο. Έχει λίγο περισσότερο στελεχειακό νεοδημοκρατικό ο Σταύρος Τζουλάκης, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Οπότε ενδεχομένως να υπήρξε. Ενδεχομένως εμείς να αφαιρέσαμε πιο πολύ από τον Τζουλάκη mm-hmm. και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πιο πολύ από τον Κουτελάκη. Και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ γενικά με την παράταξη του Κουτελάκη είναι ένα έτσι, δίδυμο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει τα θέματα του. Έχει, ίσως ναι. Πολλά χρόνια μάλιστα. Επειδή βρεθήκαμε και αρκετά στα προεκλογικά, ναι, φάνηκε ότι το απολαύσεις, γιατί μιλήσαμε και μαζί πάρα πολλές φορές, βρεθήκαμε και στα περίπτερα. Το καλοκαίρι, με δεδομένο ότι προσωπικά είχες την επιτυχία σου, είχες ζυμώσεις, ξεκουραστήκατε, ήσουν με την οικογένειά σου, το ή λόγω της αλλαγής του νόμου. Είχε διακοπές. Αμιγώς. Είχε διακοπές, ναι. Δεν... Οπότε δεν ήταν η αλλαγή του νόμου από την απλή αναλογική που δεν την προλάβαμε παρά μόνο στις εκλογές. Στο νέο νόμο ο Θεοδωρικάκου δεν δημιούργησε αυτό ζυμώσεις για σας? Κοίτα, ήταν μια προσωπική απόφαση του Γιώργου, mm-hmm. την οποία την αντιστάθμισε στο μυαλό του για αρκετό mm-hmm. διάστημα, mm-hmm. Η σύμπραξη με την παράταξη του Δημάρχου. Mm-hmm. Και ήταν και μια συνειδητή απόφαση που την πήραμε και οι υπόλοιποι. Ναι, δεν το ρωτάω γιατί υπογράψατε, έτσι. Οπότε... Στρατηγική επιλογή του Γιώργου, γιατί θεώρησε ότι όντας μέσα στην... μέσα στην διοίκηση του Δήμου θα συσσωρεύουμε εμπειρίες, ακονίζουμε τις δεξιότητές μας mm-hmm. και θα βελτιωνόμαστε συνεχώς και έτσι θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Τώρα, αν είχαμε μείνει ίσως στην αντιπολίτευση, μην έχοντας κάποιο ενεργό ρόλο, ίσως μετά από 4 χρόνια όλο αυτό το εγχείρημα να είχε εξασθενήσει. Mm-hmm. Ο Γιώργος προσωπικά είναι από τους ανθρώπους που ξέρει να δημιουργεί κίνητρα για τους συνεργάτες του. Ναι, δεν διαφωνώ. Και να τους κρατεί, να τους κρατά σε εγρήγορση. Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ πιστεύω ότι ήταν η σωστή επιλογή.
Δεν θα σε ρωτήσω κάτι που θα ρώταγα τον Γιώργο αν τον είχα σε συνέντευξη, θα ρωτήσω κάτι που αφορά εσένα. Mm-hmm. Αν γυρίσεις μερικούς μήνες πίσω, έβλεπες αυτή την ταχύτητα και αυτή την κατάληξη του Νεκτάριου Σαρδιανού από πιθανόν υποψήφιο, μάλλον από πιθανόν δημοτικό σύμβουλος με την πάροδο 6 μηνών πρόεδρος νομικού προσώπου? Όχι, όχι. Εγώ πάντα βλέπω ένα βήμα. Ένα βήμα τη φορά. Έτρεξε γρήγορα, ένα, λοιπόν, έτρεξε έτσι. Γρήγορα, ναι. Ναι. Ένα βήμα τη φορά, δηλαδή. Σου δημιουργεί άγχος με δεδομένο ότι γνωρίζεις τι γνωρίζεις και μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω. Σου δημιουργεί άγχος αυτή η ταχύτητα που βρέθηκες στη διοίκηση συν τις ευθύνες που θα αναλάβεις? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, είμαι ένας συνεργός πολίτης, μπορεί να είναι η πρώτη φορά που... Και επιστήμονας, είσαι γιατρός, δεν το είπαμε κιόλας. Είναι γιατρός. Η πρώτη φορά που ανακατεύομαι με τα κοινά, αλλά είμαι ένας συνεργός πολίτης και πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται επαγγελματίες πολιτικούς. Mm-hmm. Όπου αλλά... πρέπει να φύγουν οι μισοί με αυτό που λες, βέβαια. Αλλά ενεργούς πολίτες. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ λοιπόν να πω... Γι' αυτό το λόγο δεν φοβάμαι και να... Ναι, ναι. Δεν φοβάμαι να τσαρακωθώ. Δεν σε αγχώνει όμως. Δεν είναι επάγγελμα για μένα. Εγώ είμαι γιατρός. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Με αυτό ασχολούμαι. Η οικογένειά σου που ξαφνικά σε είδε έτσι λίγο, τολμάω να πω, αστέρι. Εντάξει, και όλοι ικανοποιούνται, αλλά δεν. Δεν έλυσα, δηλαδή δεν έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Σαφέστατα. Δεν είναι. Σαφέστατα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο ζωής μου. Okay. Εγώ να πω, επειδή μάλλον τα δημοτικά συμβούλια δεν τα παρακολουθούσα παλαιότερα και δεν είναι κακό αυτό. Είχαμε αρκετές αλλαγές προσώπων. Okay. Έπιασα την ατάκα επαγγελματίες πολιτικοί και προσπαθώ λίγο να την ερμηνεύσω. Είχαμε 10 δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι δεν βγήκαν με την παράταξη του Δημάρχου του Τζουλάκη λόγω της απλής αναλογικής, διότι χάθηκε τον πόνους πολύ απλά. Εσείς είστε ένα σύνολο το οποίο έχετε χαμηλό μέσον όρο ηλικίας και είστε ενεργοί πολίτες όλοι, με εξαίρεση τον Πέτρο τον Κουκά, ο οποίος είναι άνω των 50, έχει κάνει δικιά του πορεία. Θεωρώ ότι είστε στο χώρο. Νέοι. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης έχουμε κάποια νέα πρόσωπα. Έχουμε βέβαια και κάποιους οι οποίοι είναι διψήφιο αριθμό ετών, ίσως με το 2 μπροστά. Αλλά υπήρξε μια πολύ υγιής ανακατανομή προσώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι εκεί, ναι, βεβαίως συμφωνώ και εγώ. Πάμε λίγο λοιπόν στη σύμπραξη. Καταρχήν μου ξεκαθάρισες. Και φυσικά σε τιμά ότι υπογράψατε τη σύμπραξη. Θεωρώ λοιπόν ότι ρωτηθήκατε και υπογράψατε. Προσωπική μου απορία, ρωτηθήκαν όλοι οι υποψήφοι ή ρωτηθήκαν μόνο όσοι εκλεγήκαν Δημοτική Σύμβουλη, αν ξέρεις. Όσοι εκλεγήκαν Δημοτική Σύμβουλη. Όσοι εκλεγήκαν Δημοτική Σύμβουλη. Μάλιστα. Άρα... Αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων συμφωνεί. Ναι, ναι, εντάξει, εγώ απλά ήθελα να ξέρω αν έγινε ένα πιο μαζικό meeting, ας πούμε, ή ήσασταν εσείς οι έξι. Ήταν εκλεγμένοι και τότε δεν είχε, μάλιστα, ίσως δεν είχε ξεκαθαρίσει τότε. Εκκρεμούσε, ήταν ο Βολίκας με τον Καμενάκη, τον Παναχάγο που ήταν. Ναι, είχαν. Οπότε το... συμμετείχαν και αυτοί. Δηλαδή, συμμετείχαν. Οι υπόλοιποι όμως από τους 40, όσους ήσασταν, όχι. Έχει υπάρξει μια γκρίνια κοινωνικά γι' αυτό, να ξέρεις. Γιατί, όπως ξέρεις, οι σύμβουλοι βγάζουν τον επικεφαλής. Άρα ο κάθε σταυρός από τον κάθε υποψήφιο είναι που σπρώχνει το συνδυασμό, αλλά οκ, μου το διευκρινίζεις. Το σκέφτηκες, αποφάσισες αμέσως, σε ενδιέφερε τι είπαν οι άλλοι, είδες προς τη θέλη μια αξία, πώς το είδες? Εγώ δεν ήθελα, ρε παιδί, να ήμουν ένας απλός παρατηρητής που απλώς θα βλέπε γεγονότα να συμβαίνουν. Σκέφτηκα ότι αν από τη δική μου οπτική γωνία, με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι εγώ προβλήματα της καθημερινότητας, μπορώ να βοηθήσω, γιατί να μην το κάνω? Οπότε ήσουν θετικός. Εξάλλου γι' αυτό ανεπλάκησα με τα κοινά. Τώρα το να ασκήσω στήρα αντιπολίτευση. Καλή και παραγωγική αντιπολίτευση. Κατά τα ψέματα, η αντιπολίτευση είναι ο Κουτελάκης. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι η Αλεπού 100 χρονών και το Αλεπουδάκι 101. Ναι. Δηλαδή και οι άλλοι που είναι εκεί δίπλα, Κουτελάκης θέλουν να γίνουν. Ναι. Και, αλλά πάντα δεύτεροι θα έρχονται. Δηλαδή, η ΛΑΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι είναι εκεί και προσπαθούν να. Θέλουν να γίνουν Κουτελάκης. Εντάξτε, αμάν θα το μοντάρω αυτό το σημείο. Πλάκα κάνω. Θέλω να γίνω Κουτελάκης, αλλά ο Κουτελάκης είναι και τρεις φορές δήμαρχος. Οι άλλοι έχουν δρόμο. Η εμπειρία της συγκεκριμένης παράταξης και του μέσου όρου των συμβούλων είναι μεγάλη και στη διοίκηση και στην αντιπολίτευση και είναι γεγονός αυτό. Γι' αυτό και η άγνοιά του σε κάποια θέματα, αν δεις τα δημοτικά συμβούλια, ξεκινάνε. Ο πρόλογος αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η πρώτη μισή ώρα. Θα πάμε και σε αυτό, θέλω να το συζητήσουμε. Δηλαδή
κατεβάζουν ας πούμε τις αντιπαραθέσεις της κεντρικής διακυβέρνησης. Μετρέχεις, θα πάμε και σε αυτό. Τις φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή βλέπω και εγώ λίγο την κοινωνία και βλέπω και την κοινωνία πώς αντέδρασε στη σύμπραξη, με τα δικά μου μάτια, βλέπω και την κοινωνία πώς ψήφισε. Τι βλέπεις δηλαδή στη σύμπραξη, πώς αντέδρασε? Θα σου πω. Γιατί εγώ εισπράττω και πάρα πολλά θετικά. Δεν είναι απαραίτητο να εισπράττουμε τα ίδια και δεν είμαι εγώ ο μοναδικός εισπράττοντας. Δηλαδή... Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν καλά, ρε παιδί μου. Εν μεταξύ, αυτό η υποκρισία είναι ότι αυτοί που φτιάξαν τον νόμο είναι αυτοί οι πρώτοι που αντέδρασαν. Γιατί φτιάχνοντας ένα νόμο της απλής αναλογικής, είναι δεδομένο ότι για να προχωρήσει ο Δήμος, ότι απαιτούνται ευρείες συνενέσεις. Πρόσεξε. Απαιτούνται ευρείες συνενέσεις. Ναι, αλλά συνενέσεις και συνεργασίες. Έτσι. Άρα, μια σύμπραξη που τουλάχιστον αντιπροσωπεύει το 50% των ψηφοφόρων, τι τους πειράζει, δεν κατάλαβα. Για να συνεργαστείς με κάποιον πρέπει να ταιριάζεις κιόλας. Δηλαδή, okay, δεν μπορεί... κάποια πράγματα είναι. Μου έχει απλώσει πολλά στο τραπέζι, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Έλεγα, λοιπόν ότι επειδή και εγώ μιλάω με ψηφοφόρους, υπήρχαν ψηφοφόροι οι οποίοι πράγματι στήριξαν τον συνδυασμό σας και πιθανόν προσωπικά τον Γιώργο Λαρίση, με αστάβρο το ψηφοδέλτιο, οι οποίοι είπαν, καλά, ρε παιδί μου, γιατί δεν πήγανε με τον Τζουλάκι από την αρχή. Σε αυτό τι απαντάς? Όλοι ξέρανε ότι τη στιγμή που κάποιο θα βγει δήμαρχο την πρώτη Κυριακή, ότι θα υπήρχαν συνενέσεις. Και όλοι ξέρανε ότι εμείς ήμασταν οι ρυθμιστές. Δηλαδή το ξέρανε αυτό. Ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν με τον Κουντελάκη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι. Θα συνεργαζόσασταν ντε και καλά με κάποιον δηλαδή. Οπωσδήποτε. Πες ότι έβγαινε ο Κουντελάκη δήμαρχο. Να μας ήθελε κιόλας. Αν μας θέλει κάποιο, αν ταιριάζει, αν μπορεί. Κοίτα, όλοι θέλουν το καλό τη πόλη, έτσι. Εδώ δεν ήθελα να φτιάξουμε ούτε το φορολογικό. Τι προγράμματα έχετε με την ποιότητα ζωής? Με τον Τζουλάκι. Διαβάσατε ένα κείμενο. Εδώ δεν ήθελα να φτιάξουμε το φορολογικό, ούτε τα εργασιακά. Φυσικά. Ούτε το ασφαλιστικό. Φυσικά. Όλοι για την πόλη αυτή δουλεύουμε. Επομένως, κοινό τόπο μπορούσαμε να βρούμε. Okay. Δεν είμαστε τόσο. Άρα μου λες ότι θα ήσασταν διατεθειμένοι δεδομένων κοινών προγραμμάτων. Ναι. Φαντάζομαι είναι αυτονόητο, γιατί ενδεχομένως με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε κανένα κοινό πρόγραμμα και δεν έχετε και την ίδια πολιτική κληρονομιά. Αν θέλεις, δεν προέρχεται από ίδιους πολιτικούς χώρους. Εγώ δεν θα το κρίνω. Για μένα ο ρυθμιστής είναι ρυθμιστής, δεν είναι απαραίτητο και συνεργάτης. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ξαναεπιστρέφουμε στη σύμπραξη, την υπογράψατε, έγινε δεκτή. Προφανώς η σύμπραξη θα φέρει και κάποιες συνέργειες για πρόσωπα από την παράταξη πρωτοβουλίας στη διοίκηση. Να πούμε ότι ο Πέτρος Οκουκάς ανέλαβε μια αντιδημαρχία, αντίστοιχα εσύ αναλαμβάνεις την Σχολική Επιτροπή. Ο Γιώργος Ολαρίς αναλαμβάνει το ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς. Ποιον έχω ξεχάσει, θα μιλήσουμε για τον Καρετινό επειδή έφυγε, να μην το βάλουμε τώρα στο τραπέζι. Η Ντορίνα Καραγιάννη είναι αντιπρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού. Και ο Κύμωνας ο Βολίκας είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πήρατε κάποιες θέσεις ευθύνης ή σκέτο θέσεις? Γιατί δεν είναι κάποια ιδιαίτερη ευθύνη. Η δικιά μου δεν είναι. Η δική σου είναι ευθύνης. Ναι. Έχεις προϋπολογισμό, έχεις υπογραφή, έχεις νομικό πρόσωπο, είσαι πρόεδρος και έχεις και τα σχολεία αντικείμενο. Τα σχολεία έχουν διαχρονικά προβλήματα και προβλήματα τα οποία προκύπτουν καθημερινώς και τα οποία χρειάζονται άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις. Εγώ ταυτόχρονα και γονέας, δεν έχω δει παιδάκια Δευτέρα Δημοτικού, άρα ξέρω τα προβλήματα. Σε ποιο σχολείο πανεπιστήμιο? Στο 7ο Δημοτικό. Στο 7ο Δημοτικό. Δεν θέλω προτιμήσεις στο 7ο Δημοτικό, οριζόντιος θα είσαι. Επομένως ξέρω τα προβλήματα εκ των έσω και θέλω μέσα από το νέο μου θεσμικό ρόλο πλέον να βοηθήσω όσο μπορώ με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ναι, είναι μια δύσκολη θέση, δηλαδή η Σχολική Επιτροπή κινείται βάσει των τακτικών επιχορηγήσεων, κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες πολλές φορές καθυστερούν, είναι άτακτες και τότε έρχεται ο Δήμος να συμπληρώσει με έκτακτες επιχορηγήσεις. Και πιέσεις. Και γενικά, χρειαστούν και πιέσεις. Τα χρήματα είναι λίγο περισσότερο από το τίποτα και λίγο λιγότερο από το λίγο. Δηλαδή, έχεις κάνει καμία βόλτα στα σχολεία ή καθόλου? Έχω περάσει από τα περισσότερα. Okay. Πώς αντιμετωπίζουν, Είσαι ένας νέος άνθρωπος, δεν σε ξέρουν και καλά. Τι γεύση είναι? Είναι θετική. Δεν ξέρω τι αν είχαν. Εγώ θέλω να έχω μια άμεση επικοινωνία με τους Δεν έχω κάποια άλλη εικόνα, απλά σε ρωτάω. Θέλω μια άμεση επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων. Θέλω να ξέρω τι γίνεται στα σχολεία. Θέλω να έχω μια άμεση επικοινωνία με τους προέδρους των συλλόγων γονέων.
Οι σύλλογοι γονέων είναι δίπλα μας, δεν πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε, βοηθάνε πάρα πολύ. Έχει politics εκεί, πιστεύεις? Δεν νομίζω. Μπορεί να μην σ' αρέσει, πιστεύεις ότι έχει? Πιστεύω ότι δεν είναι ένας χώρος να κάνεις μικροπολιτική. Οι γονείς για το συμφέρον των παιδιών τους. Θέλω να κάτσεις λίγο πιο ευθεία στο μικρόφωνο, okay, να είμαστε και οι δύο βέβαια πολύ άντε, αλλά να γυρίσουμε λίγο πιο ευθεία. Πάμε πάλι στο πολιτικό κομμάτι λοιπόν, γιατί έχουμε αφήσει τεύχη. Σύμπραξη, την υπογράψατε, πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ανάγνωση, μετά από πολύ κόπο βέβαια, αν θυμάσαι και εσύ ότι υπήρξε ένα θέμα να διαβαστεί, να μην διαβαστεί, όχι να μην διαβαστεί, τελικά διαβάστηκε. Ναι, κάποιοι νομίζαν ότι μπορεί να είχε μυστικές συμφωνίες, σου δίνω τόσα, μου δίνεις τόσα. Γι' αυτό ακριβώς έπρεπε δηλαδή, να διαβαστεί. Δηλαδή εμείς γελάγαμε. Γιατί που... δεν είχε, απολύτως. Και θα ήταν και κουτό να έχει σε αυτό. Αφού είχε... Θα είχε κατατεθεί στα πρακτικά, δεν υπήρχε λόγο δηλαδή, να κάτι κρυφό. Εμείς γελάγαμε μέσα μας, οι άλλοι νομίζουν, ποιος ξέρει τι νομίζουν ότι γράφει αυτό το μυστικό κείμενο. Δεν το δίνουν. Δημιουργήθηκαν κάποιες εντυπώσεις, αν και ήταν παραπολιτικά γνωστό ότι έχει υπάρξει αυτή η σύμπραξη και ο ίδιος ο Γιώργος Λαρίσης, επειδή τον γνωρίζω και εγώ, δεν το αρνήθηκε off the record και μάλιστα μετά το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε και μια δήλωση, την οποία θυμάμαι ότι παρόλο που ο νέος εκλογικός νόμος λύνει τα προβλήματα της ακυβερνησίας, διότι τα λύνει. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σενάριο και θεωρώ ότι ο ρόλος μας από την πλευρά της διοίκησης θα είναι πιο παραγωγικός και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Συμφωνείς με αυτό? Μάλλον μου το περιέγραψες. Έχω πει ήδη ότι η άποψή μου ότι αν είχαμε μείνει στην αντιπολίτευση, σαν αντιπολίτευση καλύτερος από το Βιντελάκη δεν μπορείς να είσαι. Γιατί κόντρες πάτε? Όχι, εντάξει, είναι... Ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι χειρότερος? Δεν μας ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ο εαυτός μου είναι πιο πολύ των έργων και όχι. Έτσι το βλέπω, δεν είναι με στα λόγια. Και ίσως να έχει ατονίσει λίγο αυτό το εγχείρημα. Ενώ τώρα πιστεύω ότι όλα θα κρυθούν. Αν δεν σε ήξερα, επειδή γνωριζόμαστε προσωπικά, θα έλεγα ότι είσαι υπέρμετρα φιλόδοξος. Αλλά επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάω και η πολιτική είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου, θεωρώ ότι ξέρεις που μπορείς να προσφέρεις και κυρίως πότε. Οπότε δεν θα σε χαρακτηρίσω υπέρμετρα και βιαστικά φιλόδοξο, ούτε σε νότο την παράταξή σου. Γιατί ακούγεται λίγο. Ξέρεις, είμαστε για έργα. Κάτσε, ρε φίλε. Τώρα έπεσε καλημέρα. Καταλαβαίνω όμως ότι το πνεύμα σας είναι και τόση προστιθέμενη αξία, αν μπορέσουμε να δώσουμε, να τη δώσουμε. Κοίταξε, εγώ τώρα είμαι ακίνητος, είμαι ακμαίος, τώρα έχω όρεξη. Αν κάτι μπορώ να, κάπου μπορώ να συνεισφέρω, τώρα μπορώ. Είναι η ευκαιρία, γιατί να μην την αδράξω. Λοιπόν, να παραμείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με το καλημέρα είχαμε κόντρα με τον συμπαθέστατο τον Θέμη τον Παυλόπουλο από την πλευρά της στροφής Νέας Μύρνης. Αφορμής δοθήσεις του εκλογικού νόμου και όλων των παραπόδων που άφησε στις επιτροπές και στα νομικά πρόσωπα κλπ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι... Εντάξει, εμένα νιώθεις καλά που... Η πολιτική σας καταγωγή και η πολιτική καταγωγή της τροφής έχουν για το πρώτο μισάωρο, όπως είπες εσύ και παραπάνω μέχρι στιγμής, μια κόντρα δεξιού ΣΥΡΙΖΕΟΥ. Ναι, για μένα δεν πρέπει στα δημοτικά συμβούλια να έχονται αντιπαραθέσεις της κεντρικής διακυβέρνησης. Καταρχάς αυτός ο νόμος της απλής αναλογικής ήταν πρόχειρος, κατά την άποψή μου. Έτσι. Αν θέλανε να δουλέψει η απλή αναλογική, θα έπρεπε η εκλογική διαδικασία να σταματάει την πρώτη Κυριακή. Εξήγησε μου το λίγο. Για να μην φτάσουμε στο παράδοξο της Θεσσαλονίκης, να τύχει να κερδίσει ο δεύτερος, γιατί τότε ο Δήμαρχος όχι μόνο θα έχει τη μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα έχει λιγότερους συμβούλους και από το δεύτερο πλέον, σαφώς. Που θα ήταν πρώτος στην πρώτη Κυριακή, θα ήταν δεύτερος μετά. Και αυτά πιστεύω ήρθε να, να διορθώσει έσωσε, ο νόμος δηλαδή, Θεοδωρικάκος. Εντάξει, τα μεγάλα κόμματα τους ενδιαφέρουν οι μεγάλοι δήμοι, γι' αυτό έχει δώσει και χρήσμα στους μεγάλους δήμους. Σαφώς. Τώρα, άποψή μου, αν θέλουν να δουλέψει επίσης απλή αναλογική, τα κόμματα πρέπει να σταθούν λίγο πιο απόμακρα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, να μην δίνουν χρήσμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να που μπορούν, δεν δίνουν. Ναι, για να μπορούν να έρχονται και πιο κοντά οι διαφορετικοί συνδυασμοί, δηλαδή να μην κουβαλάνε αυτές τις παθογένειες. Δεν θα ήθελες δηλαδή χρήσμα στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Πάτρας και στο Δήμο Στους μεγάλους δήμους, στους μεγάλους δήμους δίνουν. Όπου δεν δίνουν. Ναι, αυτό... Και είστε και παθόντες κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ναι. Λοιπόν, να αφήσουν δηλαδή τους ενεργούς πολίτες να δουλέψουν για το καλό της πόλης, για τους πολίτες. Εγώ κρίνοντας την... Πήγα να μου φύγει η λέξη αντιπολίτευση, θα το εμπεδώσω. Κρίνοντας τις απαντήσεις σας
από το πρόσωπο του Γιώργου Λαρίση σε αυτό που είπαμε για το πρώτο μισάωρο ή τη μία ώρα, είναι γεγονός ότι ο Γιώργος ο Λαρίσης, άρα και εσείς, δεν επιθυμείτε αυτή την κόντρα που έρχεται λίγο από το κοινοβούλιο, και ο Γιώργος το έχει τονίσει κιόλας, ότι εδώ δεν είμαστε για αυτό το λόγο. Υπάρχει άλλος χώρος, λέγεται κοινοβούλιο, δεν είμαστε για να λύνουμε τα προβλήματα της Νέας Μέρης. Και μπορώ να σου πω ότι κατευνάζει και λίγο την στροφή. Και το θέμα της σύμπραξης, άσχετα αν εκείνοι δεν περίμεναν σύμπραξη και περίμεναν συνεργασία, άσχετα αν ο νόμος... Εντάξει, τώρα ο νόμος επίσης του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γιατί επειδή οι συνδυασμοί του καταρακώνονταν πανελλαδικώς και σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκαν και υποψηφίους. Ναι, είχε και για αυτό. Να μπορέσουν να κρατήσουν τους συνδυασμούς τόσο πιο πολύ στα πράγματα. Είχε και αυτό το, τη σκοπιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι εμείς πήραμε τη θέση της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επομένως, αυτοί ζορίζονται λίγο παραπάνω, ίσως. Mm-hmm. Και το βγάζουν αυτό στα δημοτικά συμβούλια. Βγάζουν δηλαδή λίγο. Θεωρείς ότι αν δηλαδή είχατε μείνει στην αντιπολίτευση, η αφορμή θα υπήρχε? Νομίζω πως όχι. Τι εννοείς αφορμή? Αν δεν είχατε κάνει σύμπραξη και υπήρχε μια συνεργασία ορατή, αλλά χωρίς παραστατικό. Ναι. Να ήσασταν θετικοί. Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είμαι ισορροπημένος και συνειδητοποιημένος. Mm-hmm. Ότι ήταν θετικό θα το στήριζα. Είμαστε πολίτες, δεν σημαίνει ότι δεν θα στήριζα. Η κόντρα όμως με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε. Ξέρεις, πίεση παντρεύτηκε. Ναι, κοίταξε, όταν τα συμφέροντα είναι παράλληλα ή όταν συμπλέουν ή όταν είναι παράλληλα, είναι όλα ρόδινα. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως τα συμφέροντα γίνουν αντικρουόμενα, mm-hmm. τότε αρχίζουν οι αντιπαραθέσεις, οι σκοπαντίες, mm-hmm. οι κατηγορίες. Καλά, αυτά είναι και μικροπολιτικά μέχρι να σου πει. Είμαστε απέναντι τώρα. Οπότε. Είναι διαφορετικά. Δώσ' μου λίγο γεύση συνύπαρξης με τη Δημοτική Αρχή, με δεδομένο ότι είσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι. Κοίτα, ο Δήμαρχος είναι ανοιχτός άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι πολύ προσιτός. Mm-hmm. Είναι φιλικός, δεν είναι προσποιητά φιλικός. Δηλαδή σου λέει ότι χρειαστείς, η πόρτα του γραφείου είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Και όντως η πόρτα του γραφείου είναι ανοιχτή. Και πιστεύω έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία και με τους υπόλοιπους. Πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ζαβό. Άριστη συνεργασία και, και με τον Δήμαρχο τον κύριο Κούπα. Και γενικά είναι σαν να είμαστε μια παράταξη. Φεύγει δηλαδή από το τυπικό, γνωρίζεστε και με τους ανθρώπους, θέλω να πω. Λέτε για στον δρόμο, θα πιείτε ένα καφέ, υπάρχει αυτή η χημεία. Είμαστε μαζί. Ναι. Είναι καλό αυτό. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Γιατί υπάρχουν και δημοτικοί συμβούλοι όπως ο Πολύδωρος Συρίγος, η Κλέρη Δελγιάννη, ο Κώστας Κλειδόπουλος, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρεις καμιά φορά το νέο. Και πετυρίδα λέγεται και το φοβάμαι λέγεται. Δεν βλέπεις τέτοια. Εγώ δεν βλέπω, μικρά. Εγώ δεν βλέπω αρνητική αντίδραση από κανέναν. Mm-hmm. Συνήθως δεν τη βλέπουμε στο τέλος αυτήν, αλλά σέβομαι αυτό που λες. Θα έχουμε μια άριστη συνεργασία για το καλό της πόλης. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο break. Okay. Όχι μουσικό break, στο πρώτο break αυτής της άριστης συνεργασίας. Γιάννης Καρυτινός. Ναι. Γιάννης Καρυτινός, τον οποίο το φιλοξένησα και σε συνέντευξη. Θεωρώ ότι προσπάθησα υπέρ του δέοντος να εκμεύσω πράγματα. Ναι, υπέγραψε. Κοίταξε, ναι, δεν θα έχει... το κυνηγάει. Να κάνω την ερώτηση. Τι γεύση σου άφησε ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορεύτηκες προεκλογικά και νομίζω ότι πολλοί κόσμος μπορεί να σου διαβεβαιώσει ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, μάνατζερ και μιας ηλικίας που δεν κάνει τυχαία ό,τι κάνει. Ποια είναι η γεύση σου? Κοίταξε, εγώ πιστεύω δεν έχει σημασία ποια αφορμή θα επικαλεστεί κάποιος, mm-hmm. ποια δικαιολογία, ποια εξήγηση θα δώσει. Mm-hmm. Αυτό που κράτησε στο τέλος φανερώνει πάντα και την αρχή του πρόθεση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το είπε και ξεκάθαρα εδώ πέρα σε σένα ότι. Δεν ήθελε. Ήθελε μια αφορμή για να φύγει. Γι' αυτό δεν είχε πάρει και κάποια θέση ευθύνης, γιατί ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε καμία. Αυτό είπε. Είπε ότι ήταν θέμα χρόνου να έψαχναν την αφορμή για να φύγω. Δηλαδή θα μπορούσε. Να μην υπογράψει, μου λες τελικά. Όχι, θα μπορούσε να μην βρει κάποια δικαιολογία για να φύγει. Θα μπορούσε να πει συγγνώμη. Εντάξει, υπέγραψα, αλλά έκανα λάθος. Okay. Okay. Τελικά το ξανασκέφτηκα, θέλω να φύγω. Δηλαδή φέρθηκε. Κάπως παιδιάστηκα για θα μένα. Εκτιμούσες παιδιάστηκα την πολιτική. Σαν ένας μικρός εγωιστής. Θα εκτιμούσες την πολιτική του απόφαση και δεν εννοώ τον άνθρωπο, την πολιτική του απόφαση. Μα σαν άνθρωπος είναι περισσότερο αν δεν είχε υπογράψει. Αν έλεγε παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη σύμπραξη, δεν υπογράφω. Και αυτό, αλλά και αφού υπέγραψε. Τι κρατάς κανένα με το ζόρι, δηλαδή θα μπορούσε να όχι, πει. Όχι, αλλά την υπογραφή μας. Εντάξει, το ξανασκέφτηκε, δέχτηκε, δεν ξέρω, μπορεί να δέχτηκε μηνύματα να. Δεν ξέρω τι. Πώς το
το ξανασκέφτηκε μετά και μπορεί να κατέληξε αυτό που έκανε λάθος. Mm-hmm. Εντάξει, το μπορούσε να πει κανένα λάθος. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που είπε ότι φεύγω γι' αυτό. Που... Ναι. Εδώ υπάρχουν κάποιες... Θεωρείς ότι του δόθηκε μία θέση η οποία μάλιστα διοικητικά ανακτήθηκε και στη διάβγεια χωρίς να ερωτηθεί. Αποκλείεται. Γιατί αυτό είπε, ναι, δημόσια. Αποκλείεται να μην ερωτήθηκε. Κοίτα, μία συζήτηση που γίνεται μεταξύ δύο ατόμων, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει υποθεί. Βεβαίως. Αλλά... Όταν ο ένας όμως βγαίνει, ναι, δημόσια... Και ο άλλος όμως δημόσια είπε ότι είναι ανακρίβηση αυτά που λέει, άρα... Δηλαδή, κατά την πλευρά Λαρίση, τον ρώτησε. Αυτό κατάλαβες. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό κατάλαβες. Ναι. Και εγώ δεν ήμουν μπροστά, οπότε μόνο να ρωτάω μπορώ, όπως καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν σήμερα είστε πέντε, ο Γιώργος ο Λαρίσης, ο Αντιδήμαρχος, η κυρία Καραγιάννη, ο γραμματέας εσύ, είστε διοίκηση. Το χαρακτήρα του μη αντιστρεπτού, πώς τον βλέπεις στη σύμπραξη αυτή? Και αυτό δεν αντιστρέφεται, ναι, ομαδικά. Δεν αντιστρέφεται ομαδικά. Όποιος, ατομικά, ναι, ατομικά, όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Εμένα δεν με επηρεάζει προσωπικά. Δεν σε επηρεάζει. Θεωρείς δηλαδή ότι... σε ρωτάω πράγματα λογικά, δηλαδή βάζω και εγώ λίγο τον, ναι, εαυτό μου, αν θέλεις, στη δική σου τη θέση. Είμαι θετικός άνθρωπος, δεν είμαι αρνητικός, ναι, δεν σκέφτομαι πάντα. Τώρα δεν σκέφτομαι... Εγώ σκέφτομαι πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί για το καλό των δημοτών. Αν διαφωνείς λοιπόν κάπου... Εντάξει, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε άλλα, διαφωνούμε πολλές φορές παρατάξεις το... Ναι. Λύνεται η διαφωνία, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θεωρώ ότι θα ψηφίσεις την εισήγηση, ναι, όπως έκανες μέχρι σήμερα. Πάντοτε όταν ψηφίζεις την εισήγηση είσαι συμφωνός. Ανθρώπινα σε ρωτάω, ή είναι πολιτική επιλογή? Τι να κάνουμε, είμαστε ένα μαγαζί. Είμαι σύμφωνος. Αλλά ότι και όταν διαφωνήσω, αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Δεν θα... Okay. Πιανού θα περάσει όταν διαφωνήσεις όμως εκεί? Αυτό είναι που με νοιάζει. Θα περάσει του παλιότερου, του δημάρχου, του αντιδημάρχου? Κοίτα, σίγουρα η πλειοψηφία, ο παλιότερος, ο δήμαρχος, σε μια διαζήτηση έχουν τον πάνω ρόλο. Φυσικά. Άρα επακούς τη δημοκρατία, αυτό μου λες. Αλλά... Δέχεσαι δημοκρατικά την ευρύτερη γνώμη. Και τις παραταξίες μου όμως. Ναι. Και τις δημοκρατικά παραταξίες, ότι μέσα στη σύμπραξη είμαστε και εμείς. Φυσικά. Φυσικά. Σαν παράταξη. Δεν έχει τύχει να διαφωνήσουμε για κάτι, οπότε... Λοιπόν, άλλη μία πάσα μου δίνεις λοιπόν. Ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε, το οποίο έχει βέβαια μακράν ιστορία στην Νέα Σμύρνη, είναι το θέμα των επιχορηγήσεων. Καταρχήν, πώς σου φάνηκε όλη αυτή η ιστορία με τις επιχορηγήσεις? Σ' αρέσουν οι επιχορηγήσεις? Σ' αρέσει ο Δήμος να επιχορηγεί πολιτιστικά σωματεία, αθλητικά σωματεία, αθλητικούς συλλόγους, σωματεία χορού, σωματεία ειρήνης? Εντάξει, όταν επιχορηγεί, ας πούμε, τον Πανιόνιο το Μήλωνα, επιχορηγεί τα παιδιά της Νέας Μύρνης. Ποιος πάει στο Πανιόνιο στο Μήλωνα? Τα παιδιά της Νέας Μύρνης. Πάνε τα παιδιά σου στο Πανιόνιο στο Μήλωνα? Στο Μήλωνα. Ναι. Τα παιδιά μου να είναι στο Μήλωνα. Όταν επιδοτεί ζωντανούς πολιτιστικούς οργανισμούς της Νέας Μύρνης, όπως είναι η Ένωση Ιμβρίων, η Ένωση Κριτών, η Ένωση Ποντίων, mm-hmm, δηλαδή στην ουσία τον ίδιο το Δήμο. Ναι. Δεν θεωρείς εκεί που υπάρχουν, ναι, ίσως υπάρχουν, δημιουργούνται αμέσως πολιτικές, πιθανές πολιτικές συνέργειες ή και όχι? Κοίτα, υπάρχουν, δεν μου αρέσει. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια, mm-hmm, για το τι είναι σύλλογος, ποια είναι η δράση του και πώς θα πρέπει να επιδοτείται. Δεν υπάρχουν, λες? Ίσως υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι που δεν θα έπρεπε. Ναι. Τα ποσά είναι πολύ μικρότερα, αλλά δεν πάει να είναι. Η διαδικασία, ξέρεις, ότι είναι εκταμίευση και δεν τα παίρνουν αν δεν μπορούν, έτσι. Εντάξει, ναι, το ζήσαμε. Εννοώ και να πληρούν τα κριτήρια. Δεν ξέρω βάσει ποιων κριτηρίων παίρνουν κάποια, ναι, επιχορήγηση. Δηλαδή, πόσο ζωντανοί οργανισμοί είναι, τι έργο προσφέρουν. Υπάρχουν κριτήρια. Εγώ γνωρίζω συλλόγους, ναι, δηλαδή. Ξέρω ότι θα υπάρχει μια επιτροπή που θα τα. Που θα τα ελέγχει. Υπόθηκε και αυτό, ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει πράγματι το σύνολο των δράσεων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να παρθούν. Πάντως, επειδή ήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσες ότι υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι δεν τα εισπράττουν. Που σημαίνει δεν τα εισπράττουν γιατί μπορεί να. Χαρτιά τους, ναι, δεν είναι σωστά. Δεν ξέρω, πάνε φορολογική ενημερότητα. Ναι, ναι, εντάξει. Τους λείπει. Αυτό δεν είναι, δεν φταίνει. Ναι. Άρα λοιπόν πράγματι υπάρχουν κάποια κριτήρια και από την ευρύτερη πλευρά του δημοσίου όταν υπάρχουν δίνει... κάποια κριτήρια για να πάρουν τα χρήματα. Εντάξει. Αλλά μπορεί κάποιος να πληρώσει τα κριτήρια
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα λεφτά που παίρνει πηγαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Α, κατάλαβα τι λες. Ναι, το λες ως προς την άμεση πολιτιστική δράση. Δηλαδή, κανείς θα αμφισβητήσει το έργο που... του Πανιώνιου του Μήλωνα στη Νέα Σμύρνη. Καλά, είναι και μεγάλα σωματεία αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στην εστία, κάνω ένα διάλειμμα. Βλέπω πίνεις να πιω και εγώ κάτι και θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτά. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την εστία. Βαθιά ιστορία. Θεσμός. Εντάξει, ένα, ίδρυμα, ένα πολιτιστικό ίδρυμα ορόσημο για τη Νέα Σμύρνη. Που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά λοιπόν με τον Νεκτάριο Σαρδιανό. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε. Λοιπόν, σύντομο ήταν το διάλειμμα. Επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον Νεκτάριο Σαρδιανό. Καταρχήν να πούμε ότι αύριο έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο στις 4.30. Από τα βασικά του θέματα είναι το οργανόγραμμα του Δήμου και επίσης ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο φυσικά είναι αιτήσιο γιατί μιλάμε για τέλη, είναι η πιθανή αύξηση, μείωση ή και τίποτα από τα δύο των δημοτικών τελών. Φαντάζομαι ότι πριν από κάθε δημοτικό συμβούλιο μαζεύεστε, συζητάτε, ναι, ακούτε τα θέματα, λέτε τη γνώμη σας. Έχει γίνει παράταξη. Πάντα γίνει παράταξη. Ναι, ενώ έχει γίνει ήδη σήμερα που μιλάμε, έτσι, γιατί κάποιοι κάνουν το προηγούμενο βράδυ. Μια και είπαμε δημοτικό συμβούλιο, πες μου λίγο πώς σου φαίνονται τα δημοτικά συμβούλια. Δεν πάβεις να είσαι ένας νέος Μυρνιώτης, μπήκες μέσα σε 39 νοματέους χωρίς να τους ξέρεις, έτσι να τα πούμε. Πώς σου φαίνεται αυτό το story? Κάποιοι άνθρωποι ειδονίζονται να ακούνε τη φωνή τους εκεί μέσα. Ναι. Και από εκεί που ένα θέμα κανονικά να τελειώσει σε μισή ώρα, μπορεί να κρατήσει και δύο ώρες. Ναι, ναι, αυτό είναι και διαχρονικό. Εντάξει, είναι καλό το επίπεδο πάντως. Ναι. Το Προεδρείο πώς το βλέπεις, κουμαντάρει καλά? Ναι, δεν είναι κακός. Ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι κακός και έχει και χιούμορ και βγάζει και καμιά κάρτα αν χρειάζεται. Και μάλιστα φέτος έχει αρχίσει και ανεβάζει και λίγο τόνος. Παλιότερα ήταν λίγο πιο ψαρωμένος. Στα θέματα, πώς δουλεύετε? Τι εννοώ, ας πούμε? Αν έχετε ένα θέμα το οποίο αφορά τη Σχολική Επιτροπή, είναι ναι, ξεκάθαρο ότι θα κουβεντιάσεις εσύ ή θα περιμένεις να μιλήσει ο Γιώργος? Όχι, ο καθένας μιλάει. Τι συναρμόδιο στην ευθύνη. Νομίζω ότι είσαι έτοιμος να κάνεις κάποια συζήτηση ή όχι ακόμα προφανώς? Για τη Σχολική Επιτροπή. Ναι. Εντάξει, έχω πάρει μια εικόνα. Okay. ΦΕΚ δεν έχεις πάρει ακόμα, θα πάρεις και ΦΕΚ. Έχω πάρει, αλλά έχω περάσει σούπα από τα σχολεία.
ξέρω τα προβλήματα, ξέρω τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Είναι θέμα χρημάτων. Okay, ο καθρέφτης ενός Δήμου πρέπει να είναι τα σχολεία του. Και τα χρήματα που δίνεις στην παιδεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Αλλά και κάθε ένα ευρώ που δίνεις πιάνει τόπο και θα σου επιστραφεί στο μέλλον και με μεγάλο τόκο ίσως, έτσι. Ναι, θέλουν φροντίδα. Τι έχεις ήδη διαπιστώσει? Έχεις κάτι, ας πούμε, να... Κοίτα, γυναίκας μην έχει... Άλλη σχολή είναι πιο καινούργια, αλλά είναι πιο παλιά. Το δεύτερο είναι παλιό, το τρίτο, δέκατο τρίτο, ας πούμε, είναι παλιά. Κτηδιακό μου λες, δηλαδή. Θέλουνε, ναι, έχει, υπάρχει... θέλουνε συντήρηση. Τα θέματα συντήρησης προκύπτουν καθημερινά. Φυσικά. Συντήρηση επισκευή είναι... Είναι προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Νέα σχολεία θεωρείς ότι θέλουμε, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Θεωρείς ότι capacity σε θέμα χωρητικότητας, δηλαδή είμαστε εντάξει ή έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση? Έχεις αίσθηση? Σε θέματα σχολείων είμαστε εντάξει. Μεγαλύτερο χώρο θα είναι τα ίδια σχολεία, για να έχουν μεγαλύτερες δραστηριότητες. Δηλαδή, φυσικά θα ήταν... Ποιος δεν θα ήθελε ένα σχολείο να έχει μια μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να έχει τραπεζαρία. Μου λείπουν αυτά. Γιατί πολλές φορές η τραπεζαρία είναι ταυτόχρονα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Βεβαίως. Να έχει κλειστό γυμναστήριο, να έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, να έχει αίθουσα πληροφορικής. Άλλα τα έχουν σε ένα βαθμό, άλλα πιο λίγο, άλλα πιο πολύ είναι. Ναι. Έχεις δουλίτσα λοιπόν. Έχει δουλειά, ναι. Έχει... Έχει δουλειά, παίρνετε επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γενικά εγώ είναι τέσσερις τακτικές, οι οποίες είναι άτακτες. Ναι, ναι, είναι άτακτες. Εξαιρετικά το είπες. Και εκεί έρχεται ο Δήμος να. Ούτως ή άλλως τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν για τα έξοδα λειτουργίας σχολείων. Οπότε... Θυμάσαι πόσο είναι το ποσό? Είναι περίπου γύρω στις 200.000 ευρώ αυτά τα. Από τον κρατικό προϋπολογισμό, ναι. Είναι τόσα. Μάλιστα. Ποτέ δεν φτάνανε πάντως, να ξέρεις, και ειδικά όταν η κάθε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια έχει οφειλές. Δεν θα σε ρωτήσω αν έχουν μείνει οφειλές. Οι προκάτοχοι μου δεν έχουν, δεν υπάρχουν οφειλές. Τυπικά παραμένει ο Νίκος ο Σιούτας στην πρωτοβάθμια. Μέχρι να λάβω επίσημα. Ναι. Έχετε μιλήσει? Ναι, έχουμε συναντηθεί. Προέρχεται από την πρωτοβάθμια και με καλό όνομα στο, στο σχολείο. Στο πολιτικό κομμάτι λίγο έκανε νερά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει εκλεγεί, οπότε δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε πολιτικά. Βγήκαμε, μιλήσαμε. Ξέρει όμως. Για την Σχολική Επιτροπή συγκεκριμένα. Αυτό ήταν το θέμα τη συζήτησή μα. Ξέρει, το ξέρει το αντικείμενο. Είπαμε λοιπόν για το αυριανό, είπαμε για τα δημοτικά τέλη. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα τα δημοτικά τέλη. Και είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα γιατί ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες υπάρχουν θεματάκια καθαριότητας. Τα βλέπω κι εγώ και με γυμνό μάτι και τα βλέπω και στα social media. Βλέπω θεματάκια καθαριότητας. Πολύς κόσμος. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με το κινητό στο χέρι, έτσι. Σαφώς. Να τη φοβάσαι την τεχνολογία, δεν είναι μόνο φίλος. Okay. Ψηφοφόρος είναι για αυτός. Προσεξέ το. Ναι, όχι, τελευταία έχουμε θεματάκια. Πραγματικά έχουμε θεματάκια τα οποία από πλευράς βέβαια δημοτικής αρχής μπορεί να είναι τεκμηριωμένα γιατί συμβαίνουν. Γιατί εκεί υπάρχουν συμβάσεις. Έχουμε πολλούς βανδαλισμούς στην πόλη. Έχουμε και βανδαλισμούς. Έχουμε, δηλαδή, μόνο στα σχολεία που ξέρω εγώ. Πηδάνε κάγκελα το βράδυ, μετά τις 10 ώρα, δηλαδή όταν τελειώνουν και έχουν δραστηριότητες και οι σύλλογοι γονέων και σε άλλα σχολεία αθλητικοί σύλλογοι. Ναι, το βράδυ τα σχολεία στα σχολεία μπαίνουν εξωσχολικοί. Φυλάσσονται, δεν φυλάσσονται. Καθόλου. Έχουν φύλακα τις ώρες των δραστηριοτήτων. Από τις 10 και μετά δεν υπάρχει. Είναι κλειστό πια, ναι. Ένα ιδανικό σχολείο θα έπρεπε να είχε και επιστάτη, και γραμματιακή υποστήριξη, και φύλακα. Όλα αυτά όμως είναι... σημαίνει χρήμα. Δεν υπάρχει. Θέλω να σε ρωτήσω μία... Παρακαλώ, ναι, ναι. Γίνονται ας πούμε, στο πρώτο έχουν γίνει βανδαλισμοί στο γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο φτιάχτηκε πέρσι. Έχει μπει μέχρι και μηχανάκι μέσα στο χλωοτάπητα το καινούριο και τον έχει χαλάσει. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Θα πληρώσουν... Μιλήσε μου λίγο για το διοικητικό κομμάτι. Κάθε πότε συγκεντρώνεται η Σχολική Επιτροπή? Μία φορά το μήνα τουλάχιστον. Μία φορά το μήνα τουλάχιστον. Και είναι, η συγκέντρωση είναι δημόσια, έτσι? Ναι. Είναι ανοιχτή. Είναι... Πού την κάνετε ή πού σκοπεύετε να την κάνετε? Αν είναι... Η πρώτη σίγουρα θα γίνει, πιστεύω, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Okay. Αν είναι μικρότερη η προσέλευση, τότε μπορεί να γίνει και στο... Γίνεται και στα... στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θέλει και να σας γνωρίσει. Είναι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να βγάλει φωτογραφίες, να ακούσει, να βιντεοσκοπήσει. Είναι δημόσια, μου εξηγείς.
Αυτό θα πει δημόσια. Δημόσια είναι. Δεν ξέρω. Δημόσια. Αυτό δεν το γνωρίζω τώρα. Έχω άγνοια για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να καταγραφεί. Όχι, όχι. Όπως είναι δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο και καταγράφεται, είναι δημόσια και η Σχολική Επιτροπή. Μπορεί να μην έχει χώρο βέβαια. Μπορεί να μην έχει πολλές καρέκλες. Έχει συμβεί και αυτό. Νομίζω ότι και γονείς θα σε ενοχλήσουν. Με την καλή έννοια βέβαια. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος και νέος. Και στα social media είσαι αρκετά ενεργός και είσαι και προσβάσιμος. Εντάξει, είμαι προσβάσιμος. Περπατάω στον δρόμο. Ζω σε αυτή την πόλη. Η ζωή μου περιστρέφεται και από αυτή την πόλη. Οπότε θα σου μιλήσουν και γονείς. Λογικό, ναι. Θα ακούσεις δηλαδή και από άλλα σχολεία που μπορεί να μην έχεις πάει ή να έχεις χάσει μια επαφή κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες. Προσπάθησε να ακούσεις την κοινωνία. Στα σχολεία θα είμαι συνεχώς. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Είναι η επικοινωνία είναι κάτι που επιδιώκω. Δεν είναι. Και απαραίτητο. Από όλους, όχι μόνο λέτε, από θεσμικούς, εννοείται και από γονείς που δεν είναι, για παράδειγμα. Στο Σύλλογο Γονέων ή... Και οι Σύλλογοι Γονέων έχουν προς τα μείνει αξία, βεβαίως. Βεβαίως, θα χρειαστεί και με αυτούς να έχεις... Τους θεωρώ συνεργάτες μου. Το έργο τους είναι πολύ σημαντικό και... Και υπάρχει και η Ένωση, βέβαια, που είναι το, είναι το πιο εποπτικό κομμάτι. Το δικό τους όργανο. Και εκεί που νομίζω ότι μπορείς να τους θεωρείς συνεργάτες σου και εκεί μαζεύουν... Ούτως ή άλλως στην Επιτροπή μέσα είναι και εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. Και θα έχετε και στην Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι στις υποχρεώσεις σου... όποιος σου ζητήσει οτιδήποτε σου ζητήσει ακόμα και γραπτό να απαντήσεις ως δημοτική αρχή οφείλεις να απαντήσεις, υπάρχει ένα δημοσιογραφικό αίτημα, ένας γονέας, ένας πολίτης σε ρωτάει κάτι, θεωρώ ότι πάντοτε απαντάμε. Δεν συνέβαινε στο παρελθόν ιδιαίτερα, υπήρχε μια καθυστέρηση πολιτική, μπορεί να έχεις ένα αίτημα από την αντιπολίτευση, από ένα συνάδελφό σου δημοτικό συμβούλο, απαντάς πάντα γραπτός, έχεις την υπογραφή σου, είσαι πρόεδρος του νομικού προσώπου, έχεις απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Πολύ σωστά. Κλείνοντας, θέλω να σου ευχηθώ, αν δεν έχεις καταρχήν, έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, όχι. Εγώ θα σου ευχηθώ καλά εδάνα. Θεωρώ, όπως ξαναείπα, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ανανεώθηκε. Ανανεώθηκαν και θέσεις αντιπολίτευσης αρκετές. Ο μέσος όρος έχει κατέβει αρκετά και έχει και αυτό τη σημασία του. Είσαι σε μια δημοτική ομάδα η οποία συνδυάζει γνώση και εμπειρία και τώρα και χαμηλότερους μέσους όρους. Θα έχετε μια αντιπολίτευση που γνωρίζει, τόσο αν μου επιτρέπεις η στροφή της Νέας Μύρνης είναι μια πραγματική συλλογικότητα με βάθος, όσο και η παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη υπάρχουν αντίστοιχα πρόεδρο νομικών προσώπων, πρώην αντιδήμαρχοι, ο ίδιος χρόνια δήμαρχος. Νομίζω ότι και για σένα η πρώτη θητεία θα είναι διοικητικής γνώσης, γιατί νομίζω ότι δεν θα ήθελες η γνώση σου να ξεκινήσει και να τελειώσει με τη Σχολική Επιτροπή, γιατί θα ήταν κατά κάποιον τρόπο πιο περιορισμένη από τη Νέα Σμύρνη που θέλεις να προσφέρεις. Μ' αρέσει η Σχολική Επιτροπή, δηλαδή τώρα που έχω πει, δεν έχω... Θέλω να ασχοληθώ με αυτό τώρα, θέλω να το... Τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι να τον διαβάσεις, θα τον διαβάσεις. Πόση ώρα μιλάς, ας πούμε, να σηκώσεις το χέρι σου και πεις θέλω να μιλήσω. Πόση ώρα έχεις? Έχεις τρία λεπτά. Έχεις τρία λεπτά. Μπορεί να έχεις και παραπάνω. Διαβάσεις μια σελίδα είναι. Μια μισή ζήτησε τον από τον πρόεδρο του Παναγιώτο Τζιάπ, θα τον δώσει. Αν και μπορεί να το βρεις και στο Google. Το ίδιο ισχύει για όλους σας. Η κυρία Καραγιάννη είναι στον πολιτιστικό οργανισμό. Μια θέση με πολύ ενδιαφέρον. Η Νέα Σμύρνη έχει πολιτιστικές δράσεις, μπορεί να αρέσουν, να μην αρέσουν. Ξέρεις, αυτά είναι. Δεν αρέσουν όλοι σε όλους. Είχαμε και μεγάλους καλλιτέχνες, είχαμε και Ρουβά. Να λέει αξιονεστή. Δεν το πήρε όλη η κοινωνία θετικά. Ο πολιτιστικός οργανισμός όμως έχει μεγάλο προϋπολογισμό. Έχει πολλές δράσεις. Αφήνει μια καλή γεύση στην πόλη. Εσένα πώς φαίνεται γενικά το καλλιτεχνικό της Νέας Μύρνης εκτός σύμπραξης, γιατί είσαι και νεοσμυρνιώτης. Ακούγεται η πόλη, έχουμε το Historic Run, έχουμε τις μουσιωτές. Πήγε πάρα πολύ καλά το Run. Είναι η Νέα Σμύρνη μια πόλη πολιτισμού. Και είναι και σχετικά σύγχρονη, δεν έχει παραδοσιακά άρματα, ας πούμε. Είναι... Έχει, έχει ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους, είναι οι Πυρώτες, οι Κρήτες, οι Πόντι. Πήγε σε κανένα στο Άλσος? Δεν έτυχε τώρα λόγω προχρώσεων. Θα πας γιατί είναι και βραδινά, δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, νομίζω τελειώσανε, θυμάσαι αν τελειώσανε, νομίζω δεν έχουν τελειώσει. Ξέρω,
πήγαινε και σε κάποιο τέτοιο, γιατί και να σε γνωρίσουν αξίζει και η παράδοσή μας είναι και η μουσική από τον τόπο τους είναι και είναι και ωραία μουσική. Αξίζει τον κόπο να πας. Και νομίζω ότι και οι δράσεις των συλλόγων είναι και δωρεάν. Δεν το εννοώ για σένα. Ναι. Είναι ότι αυτό το σκέλος δίνεται δωρεάν στους δημιουργιώτες. Δεν θέλω κάτι άλλο. Εγώ να σε ξανασυγχαρώ, να σου ευχηθώ καλή θητεία. Θα σε παρακολουθούμε εμείς που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα σας παρακολουθούμε για να μην το προσωποποιήσω. Όπως κάτι για την εστία έχεις πει. Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείς και άρχισα να κάνω και ευχές. Εστία λοιπόν, και ευχαριστώ που το ξαναφέρνεις. Πράγματι, ένας μεγάλος θεσμός, με μεγάλη ιστορία. Μια διαχρονική κόντρα με τον Δήμο Νέα Σμύρνη. Διαχρονική ίσως 8-10 χρόνων, όχι πολύ περισσότερο. Ποιος την είχε ξεκινήσει? Τώρα η ερώτηση αυτή είναι εξαιρετική καταρχήν και δέχομαι να με ρωτάς, αν και εδώ ήρθες να ρωτάω εγώ. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε με τη Δημοτική Αρχή Δημάρχου Τζουλάκη, αλλά με τον Γιώργο του Κουντελάκη να βρίσκεται σε αυτή την παράταξη. Okay. Δεν είχε σπάσει λοιπόν η ενιαία ποιότητα ζωής. Η εστία λοιπόν μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει ακολουθήσει μια νομική οδό, έχει κερδίσει νομίζω και δύο δικαστήρια και εμείς ποιοι είμαστε για να κρίνουμε αν τα κέρδισε καλός κακός. Καλώς θα τα κέρδισε. Κάθε χρόνο και λοιπόν η εστία. Επειδή είχες γράψει και κάτι. Σ' ακούω, ναι. Ένα άρθρο σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια παραγωγή έκανα εγώ. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να εκφέρονται ρητά. Ναι. Ώστε να μην αφήνουν τυχόν περιθώρια παρερμηνίας ή παρεξηγήσεων. Και ο Γιώργος Λαρίσης έχει εκφέρει ρητά πολλές φορές ότι δεν δέχεται να γίνεται μικροπολιτική. Γύρω από το θέμα της εστίας. Όπως είπες και εσύ, το θέμα της εστίας έχει ακολουθήσει συγκεκριμένο δρόμο. Η μεγάλη καλώς. Εικόνα είναι αυτή φυσικά. Εκκρεμεί μια τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου και μετά, όταν βγει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, ποιος θα πάει δηλαδή κόντρα στη δικαιοσύνη? Έχει πάρει το δρόμο της. Οπότε μέχρι δεν χρειάζεται, τι μου λες, δεν χρειάζεται να το εκμεταλλευόμαστε πολιτικά, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Επιχορήγηση να δίνουμε, ας το πολιτικό. Συμφωνώ. Εντάξει, εδώ να πάρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ στα 2.000 ευρώ. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό που έγινε στο. Τώρα δίνει πάρα από μένα 500 και εδώ στα εκεί, αυτό δεν είναι κανέτηση. Ναι, δεν είναι κανέτηση. Δεν είναι κανέτηση για να πάρει επιχορήγηση. Okay. Και αυτό μικροπολιτική το λέω βέβαια, το ότι δεν είναι κανέτηση. Οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει, ίσως λάθη έχουν γίνει κατέρωθεν σίγουρα. Ναι. Ξέρεις πολλοί κόσμος που δεν προσωποποιεί τη Δημοτική Αρχή στο πρόσωπο Τζουλάκη και δεν προσωποποιεί και την εστία στο πρόσωπο του Προέδρου Παπαδάτου, ναι. Θεωρεί ότι ασχέτως που πάει ένας δικαστικός αγώνας και πόσα χρόνια, υπάρχει αυτή η ηθική πολιτισμική υποχρέωση να φύγουμε από τον τύπο έκανε αίτηση. Δεν έκανε. Ναι. Και δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Okay. Και να στηρίξουμε την εστία όπως τις αρμόζει. Τώρα ο Νεκτάριος θεωρεί ότι τις αρμόζει Α, ο Δημήτρης Β. Δεν άφησε καλή γεύση όμως το εστία 0 και όλη η Δημοτική Αρχή να είναι σύμφωνη. Κοινωνικά και στο μεταφέρω αυτό. Όλη η Δημοτική Αρχή. Σύμφωνη στο εστία 0. Δηλαδή δεν είπε κάποιος. Δεν είπε κάποιος, δεν έκανε αίτηση για επιχορήγηση. Ναι. Δηλαδή, okay. Αυτό σημαίνει ότι βγάζεις χρήματα από κάποιον άλλον, τα δίνεις σε κάποιον που άμα δεν τα πάρει, τα στερείς από κάποιον άλλον. Δηλαδή μου λες ότι αν έκανε θα τις δίνατε ή δεν το ξέρεις, οπότε είναι και λίγο η ερώτηση στον αέρα. Είναι υποθετική ερώτηση, οπότε δεν χρειάζεται. Εσύ τι θα έλεγες? Εσύ τι θα έλεγες, αν ήταν στο χέρι σου. Είναι αυτή η μεγάλη εικόνα με την εστία, την είπαμε. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο έχει προκύψει. Δηλαδή, μα γι' αυτό σου λέω στον προκύψει, δηλαδή κατέρωθεν και η διαγραφή ας πούμε του Δημάρχου της Νέας Μέρνης από μέλος εστίας, και αυτό δεν ακούστηκε καλά. Όχι, σαφώς δεν ακούστηκε καλά. Αλλά καλύπτονται και το καταστατικό τους αυτοί. Ναι, ότι okay, πας κόντρα στα συμφέροντα του. Ναι, αλλά και ο Δήμαρχος εκπροσωπεί την πόλη της Νέας Μέρνης. Δηλαδή, αν τυχόν κερδίσει το δικαστήριο, τότε θα του λέει καλά έκανες και δεν έδωσες τα χρήματα, γιατί είναι δημόσιο χρήμα. Δεν είναι χρήμα το οποίο το χαρίζεις όπου θες. Οπότε δεν σου ακουμπάει μια χογδή η εστία? Κοίταξε να δεις, κάνουμε πολιτική οποιοσδήποτε, συζήτηση. Οποιοσδήποτε δικαιούται τα κριτήρια. Να πάρει επιχορηγήσεις, πρέπει να τα πάρει. Μου επιτρέπεις να σε διορθώσω?
Και αν έχει ανάγκη την επιπλοκή. Κάποιος μπορεί να μην έχει ανάγκη την επιπλοκή. Η πρότασή που μου λες είναι πρέπει να ζητήσει. Δηλαδή, γιατί αν ένας πολιτιστικός οργανισμός στηρίζεται σε δικά του έσοδα, δεν έχει ανάγκη από κριτήρια να ζητήσει. Okay. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να του δώσει. Δηλαδή, αν ο Πανιώνιος αύριο, ας πούμε, δεν ζητήσει. Οκ, okay, δεν του δίνουμε, δεν ζήτησε. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Πανιώνιος δεν πάβει να είναι πάντα ο Πανιώνιος. Ο Μήλωνας δεν πάβει πάντα να είναι ο Μήλωνας. Βέβαια, θα μου πεις, δεν έχω διαμάχη με τον Μήλωνα και τη διοίκησή του. Δεν διέγραψε το θεσμικό πρόσωπο του Δημάρχου από τον Δουσού. Τη βλέπω κι εγώ τη φασαρία. Και δεν θα πάρω πλευρά. Θεωρώ όμως ότι ήταν μικρό αυτό το δεν ζήτησε, ζήτησε. Εντάξει, σου είπα, αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν λαϊκισμός. Πάρε από μένα 500, θα δώσω τα συναισθήματα. Καλά, αυτό ήταν. Έτσι, πάρε εντάξει, από εκεί, από τον άλλον. Ευγενικό. Okay, πολύ ευγενικό και λαϊκισμό που το λες. Γιατί ο καθένα εκεί. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή ο χώρο εκείνο εκεί να το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει παζάρι. Δηλαδή, πώς θα παρέσει. Δεν έδινε 10.000 ο Τζουλάκη για να μην έχουμε και λαϊκισμό όμως. Δηλαδή, και απ' την άλλη βλέπει και μία. Βλέπει και έναν εγωισμό αυτή. Ξέρει τελικά μετά του εγωισμού του. Γιατί αυτό κατάλαβα κι εγώ. Με πήγε στα δικαστήρια, σε πήγα στα δικαστήρια, δεν ζήτησε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Κρέμε μια τελεστή διαπόρευση δικαστηρίου. Και είχαμε και μια πινελιά σαπουτζάκι, αν θυμάσαι, από τον συνάδελφό σου, τον πρώτο του νομικού προσώπου, τον Βαγγέλη okay. Ματζαμιγιάν. Σαπουτζάκι, εσύ για αιστεία, πώς το βλέπεις, βλέπεις. Δεν είμαι ο κατάλληλος τώρα να απαντήσω, δεν είμαι καλή τεχνικός. Θα πήγαινες, παιδί μου, να τη δεις. Σ' αρέσει που ήρθες στην αιστεία ή σου είναι αδιάφορο. Μπορεί να πήγαινα, δεν ίσχυε. Καταρχάς δεν είχα. Δεν έλεγα γνώση ότι είχε. Και 38 ευρώ εισιτήριο, μην το ξεχάσουμε. Αυτό ίσως να ήταν κάπως πιο. Όχι ότι πήγε από τζάκι στην αιστεία, όταν. Αυτό δεν το είδες δηλαδή λίγο. Λαϊκό για το. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, εντάξει, ξεκάθαρο μου. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του τώρα. Φυσικά. Δεν είμαι εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής, κρίνεται για αυτές. Δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή αιστεία. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει. Όπως δεν έχει και ο πολιτιστικός οργανισμός καλλιτεχνικό διευθυντή. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος γνωρίζει και το κομμάτι αυτό και το διοικητικό φυσικά. Λοιπόν, ξανά λοιπόν θα κλείσω. Καλή συνέχεια. Παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια. Θεωγραφούμε πάνω σε αυτά. Κουράγιο, υπομονή, διάβασε. Να ανακατανείμεις το χρόνο σου. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Θα χαρώ να σε ξανάχω. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Νεκτάριος Αρδιανός από την ενιαία πλέον Δημοτική Αρχή, υπό το Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη βέβαια. Την Δευτέρα θα έχουμε άλλη μια έκτακτη εκπομπή με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη τον Καλιάνο από την Νέα Δημοκρατία Βουλευτή και τον Δημήτρη τον Γκαμένο, πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Γεια σας.